Λίγο μετά τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο του ΛΟΠΑ, έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Αχαΐκης, τον Γιώργο Δωράκο. Γιώργο, σε ένα μάτς Γκραν Κινιόλ. Είχατε την υπεροχή, πιέσατε ειδικά στο τέλος, στο μισό γήπεδο τους αντιπάλους. Τελικά καταφέρατε με ένα γκολ στο 93 και πήρατε την νίκη με 0-1. Δύο λόγια για το μάτς. Ναι, ήταν. Ξέραμε από την αρχή ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα που είχε ενισχυθεί πάρα πολύ τον Ιανουάριο και φαίνεται και από τα αποτελέσματά της και την αντίσταση που είχε ακριβώς και στο προηγούμενο παιχνίδι στο Μπαν Μαυριακό. Εμείς είχαμε διαβάσει τον αντίπαλο, πιστεύω ότι τακτικά η ομάδα παίρνει άριστα. Βέβαια το γήπεδο δεν ήταν και το ακριβώς και το καλύτερο δυνατό, οι καλύτερες συνθήκες για να παίξουμε ποδόσφαιρο που μπορούμε και θέλουμε. Αλλά εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πιστεύω αυτό που μας έλειπε σήμερα ήταν το γκολ, τίποτα άλλο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Έστω και στο 93-92, όπως ήταν 93, μπορεί να μας έδωσε την νίκη, αλλά χάσαμε σωρία ευκαιριών. Θα σου λέγα, χάσατε πολλές ευκαιρίες, ειδικά με τον Πίκο. Ακριβώς, και στο πρώτο μήχρονο και στο δεύτερο. Στο δεύτερο λεπτό, αυτό που χάνει και ο Φωτόπουλος, είναι, τι να πω τώρα, είναι άχρηστο και του Πίκου και πολλές ευκαιρίες. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα θα παίξει σε αυτά τα παιχνίδια και ένα ρόλο το άγχος. Γιατί κατρώμε τώρα ενισχυμένο από τις μεταγραφές, να πω εγώ του Ιανουαρίου ήταν μια άλλη ομάδα από το Δεκέμβρη. Καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση με τον πρώτο γύρο. Η ομάδα αυτή τώρα αυτή τη στιγμή σίγουρα θα διεκδικήσει επίσης όλες πιστεύω την παραμονή της και θα έχει. Θέλω να πιστεύω και, ακριβώς, και με πολλές αξιώσεις. Εμείς κοιτάζουμε τώρα παιχνίδι με παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο όπως έχω πει. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το μάτς σήμερα. Δεν σταμάτησαν όμως λεπτό να παλεύουν για την νίκη και το καταφέραμε στο 93. Η συνέχεια για την Αχαΐκη που μπαίνουν τρία μάτς, η έμεινη διαφορά αυτών των τριών βαθμών με το Διαγόρα Βαρχνέκο, τον οποίο υποδέχεστε τελευταία αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, στην Αχαΐκη, αλλά έχετε και ένα δύσκολο παιχνίδι στην Πάτρα με τον Ατρόμητο Ζαρουχλέικα. Τι μπορούμε να πούμε για το δραματικό ίσως φινάλε της διεκδίκησης τέταρτης θέσης? Εντάξει, εγώ θα πω από την πλευρά μου, επειδή τον Διαγόρα τον βλέπω στα τελευταία παιχνίδια, και θα πω ότι έχει την τύχη που δεν έχουμε εμείς. Ουσιαστικά χθες έκανε τρεις τελικές και έβαλε δύο γκολ. Ο αντίπαλος έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν έβαλε γκολ. Έβαλε ένα γκολ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σήμερα εμείς κάναμε 15 τελικές τουλάχιστον στο τέρμα και μπήκε ένα γκολ στο 92. Δεν είναι η τύχη με το μέρος μας. Αυτό είναι η αλήθεια, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά και θα το παλέψουμε μέχρι τη τελευταία αγωνιστική. Γενικό Αγιώ Αχαγή, Πέντρο Κοτσούλια, μα πει δύο λόγια για τη σημερινή νίκη τη Αχαϊκή κοντά στον Αντώνη του ΛΟΠΑ. Καλησπέρα καταρχά. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στου παίκτε μα, στον προπονητή μα, που πάλεψαν 100 λεπτά να παίξουν, στη δίκησή μα και στον τεράστιο κόσμο που μα ακολουθεί σε όλα τα παιχνίδια. Δύσκολο παιχνίδι, το κερδίσαμε δίκαια. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πάνω από 18-20 τελικέ προσπάθειε. Μια καλή ομάδα, μπορώ να πω. Εμείς προχωράμε, το έχουμε πει. Μετά από κάποιες αλλαγές που έγιναν τις γιορτές, με μετάβαση προπονητή και παιχτών, η διοίκηση παρέα με τον καινούργιο προπονητή κοιτάξαμε να φτιάξουμε την ομάδα όσο πιο δυνατή μπορούμε. Τα έχουμε καταφέρει, είμαστε καταδικασμένοι, το ξέρετε καλύτερα όλοι σας, η Αχαϊκή να πρωταγωνιστεί. Για μένα είναι η τρίτη, το πολύ τέταρτη ομάδα του νομού. Δεν το συζητώ, το ξέρουν όλοι. Έχουν απομείνει δύο παιχνίδια. Τρία παιχνίδια έχουν απομείνει. Να κάνουμε ταμείο. Εμείς τα παιχνίδια τα παίζουμε όλα μες στο κήπεδο. Το πρόγραμμα σε σχέση με το Διαγόρα, πώς βλέπεις για τη διεκδίκηση της τέταρτης προνομιούχου θέσης? Τον υποδέχεστε και στην έδρα σας κιόλας. Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σχέση αν υποδέχομαι το Βραχνέικα στην έδρα μου. Το πρόγραμμα για μένα όταν είμαι Αχαϊκή, θα πάω να παίξω τα παιχνίδια μου. Αν τα κερδίσω και τα τρία, αν κερδίσουμε και τα τρία παιχνίδια, είμαστε σίγουρα. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και θα δούμε. Τέλος πάλι θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που κάναν κατάθεση ψυχής σήμερα σε ένα βαρύ γήπεδο. Κακό βέβαια, βαρύ. Στους παίκτες μας, στον προπονητή μας και τα μεγάλα εύσημα ανήκουν στη διοίκησή μας και στον τεράστιο κόσμο που το βλέπετε κι εσείς ακολουθούν. Νομίζω δεν κάνω λάθος, και είναι των οργανωμένων και πολλοί κόσμος. Καλή συνέχεια στην ομάδα
του Διαγόρα του Λάπα. Τους εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Κοντά μας έχουμε και τον προπονητή του του Λάπα, τον Αλέξανδρο Χαρακίδα. Αλέξανδρε, σε ένα match derby της Δικής Αχαΐας και derby έτσι όπως εξελίχθηκε. Η Αχαΐ σας πίεσε στα τελευταία λεπτά. Χάθηκαν ευκαιρίες. Τελικά με ένα γκολ που δεχτήκατε στις καθυστερήσεις στο τρίτο λεπτό, ιτηθήκατε 0-1. Δύο λόγια το match. Το αυτό περιμέναμε. Ένα match που θα κριθεί στο γκολ. Στις λεπτομέρειες δηλαδή. Όποιος το βάλει ήταν. Και ευτύχησε στις καθυστερήσεις να το βάλει η Αχαΐκη και να πάρει το μάτς. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για διαιτησίες, απλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Δηλαδή ο κόπος όλων πρέπει κάπως να ανταμείβεται, αλλά όχι να τον παίρνουν πίσω με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μιλάς για συγκεκριμένες φάσεις. Μιλάω για πάρα πολλές φάσεις. Μέτρησα κανονικά μέσα στο παιχνίδι μαζί με τον βοηθό μου στο πρώτο ημίχρονο το πρώτο φάουλ που πήρα. Φάουλ εννοώ στο κέντρο, έτσι, ένα απλό φάουλ, ήταν στο 32. Αν δείτε το παιχνίδι στο βίντεο, αν δείτε το παιχνίδι, το πρώτο στημένο που κερδίζω, φάουλ που σφυρίζει η κυρία Αντωνίου στο ματς, είναι στο 32. Είναι στο 32. Δηλαδή, εντάξει. Και μπορούμε να δούμε το βίντεο, να δούμε αν υπήρχαν φάουλ. Τα εξίσου ανάλογα φάουλ με την πρώτη φωνή τα δίνανε για πλάκα στην Αχαϊκή. Δηλαδή, ο Ατρόμητος Λάπα έχει μια ιστορία και ένα όνομα. Δεν μπορούν να τον προσβάλλουν έτσι. Κανένας, γιατί ο Ατρόμητος Λάπα θα μπορούσε να είναι στη θέση της Αχαϊκής και η Αχαϊκή στη θέση του Ατρόμητου Λάπα. Γιατί έχουν και οι δύο μεγάλη ιστορία. Αλλά βέβαια, έτσι όπως βλέπουν τη βαθμολογία, δεν ξέρω. Προσπαθούν να παίξουν αυτόν που θέλει να πάει στα play-off και όχι αυτόν που πάει στα play-out. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι δεν μίλησα για διαιτησία μέσα στο ριόλο. Το 3-0, λες. Ναι, πάλι ο κύριος Φωκάς μέχρι το 25 δεν είχα πάρει φάουλ. Και είχε δώσει καμιά κοσαριά στο ριόλο. Έξω από την περιοχή, γύρω. Εντάξει. Συγχαρητήρια στην Αχαϊκή. Εύχομαι να εκπληρώσει τους στόχους τους. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τη Θιέλα πάλι στην έδρα μας και πιστεύουμε μια αντιμετώπιση λίγο καλύτερη. Λίγο καλύτερη γιατί είμαστε μια ομάδα καινούρια από τα Χριστούγεννα και μετά και προσπαθούμε να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να σωθεί η ομάδα που θα σωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά. Τώρα σε ρωτάω, για θα πάτε στα play-out, πιστεύεις ότι έχετε τα φόντα γιατί ενισχύθηκε η ομάδα τον Ιανουάριο να παραμείνει στην κατηγορία? Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτή τη στιγμή σε αυτά τα παιχνίδια η ομάδα χτίζεται. Είναι λίγο αστείο τώρα όπως το λέω. Παίκτες, έχει 7-8 καινούριου παίκτες. Όταν παίζεις μέσα βασικούς 7 παίκτες που πριν ένα μήνα ήταν σε άλλες ομάδες, ναι, και έχουν ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού και έρχονται εδώ να παίξουν σε ένα από πλαστικό, σε χορτάρι, από άλλες ομάδες, άλλες περιοχές. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και δεν έχεις χρόνο. Έτσι. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και ελπίζουμε, θέλουμε μια νίκη ψυχολογικά να μας τονώσει και να βοηθηθούμε κι εμείς λίγο, γιατί το παιχνίδι σήμερα ήταν για χ, ξεκάθαρα. Ελαφρώς μια υπεροχή είχε η Αχαϊκή, αλλά. Μα σας πίεσε πολύ στο τέλος. Στο τέλος, ναι, γιατί ήθελε την νίκη. Ναι. Δεν μπορέσαμε να βγούμε δύο κόντρες που ήμασταν μόνοι μας για να πάρουμε εμείς το παιχνίδι. Ευτύχησε και το έκανε. Εντάξει. Προχωράμε και βλέπουμε. Ευχαριστώ. Ναι. Όλο το ζουμί για μας αυτή τη στιγμή, ναι, είναι τα μπαράζ. Κερδίζουμε κάποια παιχνίδια στα μπαράζ και σωνόμαστε.